Ακούτε Θέμα στους 104,6. Δάκρυα νέρωσαν απόψε το κρασί μου κι η νύχτα μοιάζει πάλι σαν λιποθυμιά. Δε θα με φύσει όπως πριν η θύλησή μου και δεν θα αλλάξει απόψε χρώμα η ερημινιά. Γκρίζα σου και κοίτα με στα μάτια. Στον δρόμο ελπίδα μου σε σένα ναι με πάει. Και οι στιγμές που γίναν χίλια δυο κομμάτια, η κάθε μία μόνο εσένα ναι ζητάει. Η κάθε μία μόνο εσένα ναι ζητάει. Το γέλιο έσβησε μες στον ματιών την άκρη, μα ο κόσμος όμορφος μ' αγάπη έχει ντυθεί. Μ' αγώ απ' τα χείλη σου σκουπίζω ένα δάκρυ, πάνω στο στόμα σου καυτό που έχει χυθεί. Γκρίζα σου και κοίτα με στα μάτια. Στον δρόμο ελπίδα μου σε σένα ναι με πάει. Και οι στιγμές που γίναν χίλια δυο κομμάτια, η κάθε μία μόνο εσένα ναι ζητάει. Η κάθε μία μόνο εσένα ναι ζητάει. Στον δρόμο ελπίδα μου σε σένα ναι με πάει. Και οι στιγμές που γίναν χίλια δυο κομμάτια, η κάθε μία μόνο εσένα ναι ζητάει. Η κάθε μία μόνο εσένα ναι ζητάει. Επιστρέψαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με χαρά υποδεχόμαστε στο στούντιο του Θέμα 104,6 τη μεγάλη κυρία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου, η οποία έρχεται σήμερα εδώ έχοντας τις αποσκευές της καινούριο δίσκο. Και τι δίσκο? Συνεργασία με τον Χρήστο Νικολόπουλο, τίτλος της καινούργιας αυτής δισκογραφικής δουλειάς, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αγάπες μου παλιές. Εμείς να ξανασυστηθούμε, εσείς να προσδεθείτε, μην καπνίζετε ή αν θέλετε να καπνίζετε, γιατί θα ακούσουμε πολλά τραγούδια από τον δίσκο και έτσι θέλουμε να τα απολαύσετε κι εσείς μαζί με μας. Ο Περικλής Χατζηανδρέου στον ήχο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 215-565-1046 ο Ανδρέας Μπουγάς. Επικοινωνείτε μαζί μας με email onair@papakithemaradio.gr, 215-565-1046 επαναλαμβάνω.
επαναλαμβάνω το τηλέφωνο μας. Και αν θέλετε να στείλετε SMS, θέμα, το, γράφετε θέμα στο κινητό σας, αφήνετε ένα κενό και το στέλνετε στο 19619. Ο Νίκος Τρασιβούλου στο μικρόφωνο και για αυτή την ώρα. Κυρία Παπαδοπούλου, είναι τιμή για το σταθμό και για μας εδώ να είστε σήμερα κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε, που ήρθα να παρουσιάσω το δίσκο, το CD μου το καινούριο. Εγώ ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε, από την ώρα που το πιάσαμε στα χέρια μας το CD, αμέσως έγινε η κλίση, ακαριέα αμέσως, ήταν αυτό. Αλλά απουσιάζεται εκτός Αθηνών, ναι, την προηγούμενη φορά. Ήταν εδώ ο μαέστρος, σήμερα απουσιάζει εκείνος, αλλά το ζητούμε... Ήμουνα στη Γερμανία. Α, περάστε καλά. Καλά, πάντα περνάω. Για εμφανίσεις. Για δουλειάς. Δεν το ξέρα, όταν γύρισα είδα το... Πώς είναι το κοινό εκεί? Αυτό είναι πάντα καλύτερο. Πάντα καλύτερο σε όλο τον κόσμο που πηγαίνουμε. Έχουν άλλοι... Μας υποδέχονται διαφορετικά, γιατί βλέπουν ένα δικό τους άνθρωπο. Βλέπουν την πατρίδα στο μέρος τους. Ναι. Και αυτοί που θα έρθουν γιατί σ' αγαπάνε. Βέβαια. Δεν έρχονται γιατί δεν έχουν που να πάνε, γιατί ούτε εδώ για έχουν πολλές επιλογές. Μεγάλη αγάπη. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς τις συναυλίες στο εξωτερικό τις έχετε φάει με το κουτάλι. Θα τα πούμε αργότερα. Συναυλίες όχι ακριβώς. Αλλά εμφανίσεις. Πάω σε χώρους. Ναι, αυτό. Live εμφανίσεις. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, ο δίσκος αυτός, θα σας πω ένα περιστατικό, τη δική μου έτσι επαφή με το δίσκο. Χθες είδα το Μπάμπι το Γαργανουράκι και μου έδωσε ένα μπουκαλιράκι. Οπότε χθες το βράδυ αποφάσισα να βάλω το δίσκο στο pick-up και να τον ακούσω, όπως λέει ο Θάνος Μικρούτσικος, αλλά παλαιά, που μαζευόμασταν όλοι, παίρναμε το βινίλιο, το άλμπουμ, τα θυμάμαι αυτά, στη δεκαετία του 70, καθόμασταν παρέα, παίρναμε και σουβλάκια και ακούγαμε ένα δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς να το προχωρούμε μπροστά όπως γίνεται τώρα. Γιατί δεν μας αρέσει από κάτι, τον υπολογιστή, και να ακούμε το κουπλέ ή το ρεφρέν. Έτσι λοιπόν άκουσα για τρίτη, τέταρτη φορά το δίσκο σας. Είναι ένας δίσκος που δύσκολα μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο τραγούδι που να μην το παίξει στην ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι άλλωστε 12, δεν θα χωρέσουν όλα. Λοιπόν, μια από τις δουλειές, κυρία Παπαδοπούλου, που αν κυκλοφορούσε στην εποχή της δισκογραφίας, την Ανθυρή, θα είχε πάει για πλατινένιος δίσκος και από την αρχή κιόλας. Λοιπόν, αρκετά χρόνια απουσίας από τη δισκογραφία, έτσι δεν είναι, 8 χρόνια περίπου. Δεν ξέρω ακριβώς. Να, το 2010 ήταν ο προηγούμενος δίσκος. Γιατί είναι δύσκολα τώρα με το CD μας. Εμείς είχαμε μάθει και διαφορετικά, έτσι, είχαμε τις εταιρείες που μας έβγαζε το CD, που έκανε την τοποθέτηση, και βγαίναμε με 30-40 χιλιάδες δίσκους. Έτσι είναι, όπως το λέτε, πάνε αυτά. Και δυστυχώς αυτά, επειδή τελειώσανε και μπήκαν άλλα πράγματα στη μέση. Τώρα οι δίσκοι είναι χειροποίητοι τώρα πλέον. Είναι αυτό ακριβώς. Και κάνει όποιος θέλει όμως. Δυστυχώς. Και κάνει όποιος θέλει. Αυτό δεν υπήρχε. Ναι. Το όποιος θέλει κάνει ένα CD ή ένα βινίλιο που λέμε. Τώρα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Γι' αυτό αγαπώ και αυτό το δίσκο, αυτό το CD μου. Εγώ τώρα πάω αλλού. Γι' αυτό τον αγαπώ πολύ, γιατί είναι. Ο Χρήστος ο Νικολόπουλος το έκανε με πολύ αγάπη και μερακλείδικο, και τον επιμελήθηκε με κάθε λεπτομέρεια. Εγώ είναι ο μόνος, το μόνο CD που δεν είπα αυτό μ' αρέσει, αυτό δεν μ' αρέσει, εκείνο, αυτό δεν άνοιξα το στόμα μου, τα άφησα όλα στο Χρήστο. Δηλαδή μου έκανε δώρο ένα CD, το οποίο δεν είναι απλά κάναμε 12 τραγούδια. Ξέρετε πόσο καιρό καθόταν πάνω και μου λέγε εκείνο, μου λέγε τ' άλλο. Του λέγα, Χριστό μου, εσύ ξέρεις. Σαν να ήμουν ένα μωρό, σαν να δεν είχα κάνει εγώ 30-40 δίσκους. Αυτό μου κάνει εντύπωση, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μετά από 40 δίσκους έτσι ναι, καθίσατε. Ναι, 30 πόσο είναι. Και είπα, μα γιατί, γιατί το λέω αυτό? Γιατί καταρχήν το έκανε με πολύ μεγάλη αγάπη. Αλλιώς γιατί να το κάνει? Είδα την αγάπη που είχε να μου κάνει αυτό το CD. Είδα ότι δεν τον έκανε για να κάνει κάτι. Τον έκανε γιατί το πίστευε αυτό.
και ήθελε να κάνει το καλύτερο για μένα. Και τον πίστεψα εγώ. Είχε και ωραίους στίχους στα χέρια του, η αλήθεια είναι αυτή. Και, σας λέω, εγώ δεν ανακατεύω. Λοιπόν, θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά θα κάνουμε το διάλειμμα μας, Περικλή. Ένα κομμάτι που η στίχη είναι του Χριστόφορου Μπαλαμπανίδη, «Για τα δύσκολα είμαι εγώ», είναι ο τίτλος του. Και στη συνέχεια το διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα τραγούδια από τον καινούριο δίσκο. Επαναλαμβάνω, «Αγάπες μου παλιές». Ζητάς μια καρδιά τις στιγμές που πονάς, να θυμάσαι και μην το ξεχνάς, θα υπάρχω εγώ. Αν ζητάς να κρυφτείς σε φίλη και σε χάδι ζεστό, άλλη μία φορά θα στο πω, θα υπάρχω εγώ. Για τα δύσκολα είμαι εγώ, φτάνει απλά να μου πεις αγαπώ, και θα έρθω χωρίς να σκέφτω, για τα δύσκολα είμαι εγώ. Για τα δύσκολα είμαι εγώ, φτάνει απλά να μου πεις αγαπώ, και θα έρθω χωρίς να σκέφτω, για τα δύσκολα είμαι εγώ. Γιορτή και θα πέσει η σιωπή, μη φοβάσαι στιγμή, το μετά θα με μπροστά. Θα με έτοιμη να μοιραστώ το κρυφό σου καημό. Η ζωή μου πολλά σου χρώστα και θα με μπροστά. Για τα δύσκολα είμαι εγώ, φτάνει απλά να μου πεις αγαπώ, και θα έρθω χωρίς να σκέφτω, για τα δύσκολα είμαι εγώ. Για τα δύσκολα είμαι εγώ, φτάνει απλά να μου πεις αγαπώ, να σκέφτω, για τα δύσκολα είμαι εγώ. Αν ζητάς μια καρδιά τις στιγμές που πονάς, να θυμάσαι και μην το ξεχνάς, υπάρχω εγώ. Ακούτε Θέμα στους 104,6. Ζήσατε φωλιές και ούτε με θυμάστε, στο νου μου σαν σκιές το σουρουπό γυρνάτε. Αγάπες μου παλιές που φεύγετε και πάτε.
ψιθυρίζετε, γελάτε και άλλους αγαπάτε και ούτε με κοιτάτε, καμιά σας δεν με τιμάτε. Μορφές μου αγαπημένες, δικές μου στα χθες και τώρα είστε ξένες και γίνατε πληγές που δεν τις δίνουν χρόνοι. Αγάπες μου παλιές, μακριά σας είμαι μόνη. Πουλιά μου τρομαγμένα, δεν μ' απόμεινε κανένα. Δακρύζεται, γελά. Αγάπες μου παλιές, τίτλος του τραγουδιού, αλλά και τίτλος της καινούργιας δισκογραφικής δουλειάς της κυρίας Πίτσας Παπαδοπούλου, κυρίας με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί πραγματικά κοσμείται τον χώρο του τραγουδιού τόσες πολλές δεκαετίες, κυρία Παπαδοπούλου, και θα ήθελα να μάθω τι κάνετε και έχετε αναλύωτη την ποιότητα της φωνής σας τόσα χρόνια. Και εγώ νόμιζα την ομορφιά μου. Αυτά πάνε μαζί. Ήταν τόσο δυνατό το εργαλείο που σας χάρισε ο Θεός ή κάνατε και μια ζωή ανάλογη? Ναι, μια ζωή ανάλογη. Όχι για τη φωνή μου. Ήταν έτσι η ζωή μου. Θα μου πεις και άλλες τι κάνανε και μπορεί να μην είναι, να έχουν κάποια προβλήματα. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έκανα κάτι. Απλά ίσως ο Θεός με... Γιατί και η μητέρα μου τραγουδούσε και ο αδερφός μου. Ίσως ήταν το... Μα οικογένεια, ο λόγος που ήρθατε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, ήρθατε για να τραγουδήσει ο αδερφός σας. Ο αδερφός μου τραγούδαγε, ναι, πήγαινε, ναι, και μάθαινε, mm-hmm, κιθάρα, γιατί ήταν μικρός κι αυτός. Και ήρθα να δω τον αδερφό μου και με πήγε ο αδερφός μου σε όλους αυτούς που με πήγε, που το ξέρει ο κόσμος. Θέλω να πω... Ναι, δεν έκανα όμως και κάτι άλλα πράγματα. Φαίνεται ότι η νύχτα δεν πέρασε από πάνω σε αυτό. Όχι, γιατί... Εγώ θα σχόλαγα, θα πήγαινα στο σπίτι. Δεν ξενύχτησα άσκοπα. Δηλαδή να τελειώνουμε, γιατί παλιά τελειώναμε από τη δουλειά και όλοι πηγαίνανε και καθόταν μέχρι να βγει ο ήλιος. Μα δεν είναι καθόταν... ότι μια μέρα. Δουλεύατε όλες τις μέρες εβδομάδες. Δουλεύαμε όλες τις μέρες. Και έπρεπε να οπωσδήποτε να πάνε και κάπου, να κάτσουν, να φάνε το πρωί, να μπουρμπουρμπουρμπου να μιλάνε. Εγώ δεν τα έχω κάνει ποτέ αυτά τα πράγματα. Ούτε έπινα ένα ουίσκι που δεν το έχω δοκιμάσει, που λέει ο λόγος, για να βγω να τραγουδήσω, για να με φτιάξετε, με κάνετε. Ναι, ναι, σωστά. Έμαθα να πίνω ένα κρασάκι όταν τραγουδούσα 40 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, σε αυτή τη ζωή τελικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Αυτό το τραγούδι όμως που ακούσαμε και έδωσε και τον τίτλο του στο δίσκο, είναι ένα από τα τραγούδια που είχε στο σιρτάρι του, ναι, μαέστρος, ναι, Χρήστος Νικολόπουλος, ναι, σε στίχους του συμπατριώτη μου, του Πυθαγόρα. Ναι, και εγώ πενεύομαι γι' αυτό και του έλεγα Χρήστο μου, Χρήστο μου, έχω πει και Πυθαγόρα, Χρήστο μου, θα έχω να το λέω. Χαιρότανε πολύ και ο Χρήστος που μου το έδωσε, πραγματικά χάρηκε πολύ. Λοιπόν, να ακούσουμε το επόμενο. Εδώ η στίχη της Ελένης Γαλατσούλια, Γιάννα Τσούλια, συγγνώμη, Αδιέξοδη μου αγάπη, είναι, ναι, ο τίτλος.
Δυσκολεύομαι έτσι να δεν μπορούμε να διαλέξουμε. Λέει εδώ ο Περικλής, ποια θα παίξουμε, ποιο να αφήσει μέσα, ποιο να αφήσει απέξω. Εγώ το αφήνω σε σένα. Ναι, εντάξει, χαίρομαι που μας εμπιστεύεστε, αλλά την προσωπική μας έτσι αγάπη προς τα τραγούδια. Αυτή είναι η δική μας. Εγώ όλα τα αγαπώ και έτσι δεν μπορώ να διαλέξω. Σωστά, σωστά. Εγώ ανατροπές ξεκίνησα, για να σε έχω κίνησα και γη και ουρανό. Για σένα εγώ τα χι που πρέπει έβαλα, προς το παρόν ανέβαλα να πέσω στον γκρεμό. Άδιεξο βήμα αγάπη, δεν χρωστάμε άλλο αγάπη, μόνο μια φορά θα ζήσουμε. Άδιεξο βήμα αγάπη, μη λυγίζεις κάνε κάτι, είναι κρίμα να χωρίσουμε. Για σένα εγώ τις διαφορές μας ξέχασα, γνωστούς και φίλους έχασα, με ρίξα στο γκρεμό. Για σένα εγώ στο χθες δεν παραδίνομαι, στα χέρια σου αφήνω χωρίς εγωισμό. Άδιεξο βήμα αγάπη, δεν χρωστάμε άλλο δάκρυ, μόνο μια φορά θα ζήσουμε. Άδιεξο βήμα αγάπη, μη λυγίζεις κάνε κάτι, είναι κρίμα να χωρίσουμε. Με άλλο δάκρυ, μόνο μια φορά θα ζήσουμε. Άδιεξο βήμα αγάπη, μη λυγίζεις κάνε κάτι, είναι κρίμα να χωρίσουμε. Η ώρα στο θέμα 104,6 είναι 3:30. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου. Ήδη ακούσαμε 4 τραγούδια. Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται από αυτή την εξαιρετική δουλειά. Επίσης να πω ότι υπάρχει και ένα τραγούδι μέσα στο δίσκο που είναι μια σύμπραξη με το Στέλιο Διονυσίου. Ναι, 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 με το αγόρι μου, ναι. Μυρίζει λίγο περιβόλι του ουρανού. Περιβόλι του ουρανού και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Επιστρέφουμε με ένα τσιφτετέλι που έχει γράψει ο Δημήτρης Τσάφας και βεβαίως η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Ο τίτλος του είναι «Να καούνε τα καμένα» και θα έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον μαέστρο, τον Χρήστο Νικολόπουλο. Αμέσως μετά όλα αυτά, μη φύγει κανείς.
ό,τι θες και παίξε με την τύχη σου. Τη ζωή μου ασπροπάτω, πίνω για χατήρι σου. Όλα δικά σου, με μια ματιά σου θα πω με στο ποτήρι σου. Να καούνε τα καμένα, να ανάψουνε φωτιές και να πιω ποτά για μένα και για σένα πυρκαγιές. Να καούνε τα καμένα στα κλώτη μας πονά. Στην καρδιά μου με ένα βλέμμα, έλα βάλε μου φωτιά. Κάνε απόψε ό,τι θες. Λοιπόν, εμείς δεν κάνουμε απόψε ό,τι θέλουμε. Παρουσιάζουμε τον δίσκο της Πίτσας Παπαδοπούλου, Αγάπες μου παλιές, ή μάλλον κάνουμε αυτό που θέλουμε, γιατί είναι ένας εξαιρετικός δίσκος. Νομίζω ότι και ο κόσμος, κυρία Παπαδοπούλου, το διαπιστώνει όση ώρα ακούμε τα τραγούδια. Υπάρχουν τραγούδια για κάθε γούστο. Από τα Ζεϊμπέκικα, που όπως λέγατε και στο διάλειμμα, τα τραγουδάτε σαν άντρας. Και από τα Τσιφτετέλια, τα οποία ανεβάζουν τον κόσμο και πάνω στα τραπέζια. Θέλω όμως να μάθω και από τον μαέστρο πώς υπήρξε αυτή η συνεργασία. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κάπου τον ανακαλύψαμε. Μαέστρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Γεια σου Χριστό μου. Είμαστε καλά, ακούμε τραγούδια από τον καινούριο δίσκο της Πίτσας Παπαδοπούλου, που και μαέστρο είναι σαν να βγήκε από την χρυσή δεκαετία του 70 αυτός ο δίσκος. Τέτοια είναι η ποιότητα των τραγουδιών και τέτοια είναι και η ποιότητα της Πίτσας Παπαδοπούλου. Για τη μουσική δεν θα πούμε, τα έχουμε πει εμείς εδώ για την δουλειά σας, αλλά θέλω να μάθουμε έτσι πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία. Ξεκίνησε από το Περιβόλι και μετά έγινε ο δισκογραφικός γάμος. Πώς έγινε αυτό? Καταρχήν να καλησπερίσω και την αγαπημένη μου, την αγαπούλα μου, την γλυκιά. Αγαπούλα όμορφη. Έτσι. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Να ευχηθώ να περάσετε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήμουν και εγώ μαζί, κάτι μου έχει. Δεν πειράζει, αγάπη. Λίγο μακριά. Μα είσαι πάντα κοντά μας. Μαζί είσαι με τα τραγούδια. Κοντά μας είσαι, τους ή άλλους. Λοιπόν, ο δίσκος αυτός, με την Πίτσα είμαστε συνοδοιπόροι. Είμαστε λίγο, ξεκινήσαμε από πολύ παλιά. Βέβαια. Και είχαμε κάνει μια παλιά συνεργασία και τώρα που ξανασμίξαμε στο Περιβόλι του Ουρανού, που σκίσαμε 2 χρόνια, ήταν λογικό να ξανακάνουμε μια καινούργια συνεργασία στα σημερινά πλαίσια και δεδομένα. Να ρωτήσω λοιπόν, όμως εγώ κάτι, Χρήστο μου, γιατί τόση αγάπη σε αυτό το CD? Να κάνω εγώ τώρα τον παρουσιαστή του. Ναι, βεβαίως, έχω την απάντηση. Ναι. Γιατί τέτοιες ερμηνείες δεν υπάρχουν σήμερα. Με τόσο ψυχή και με τόσο αγάπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Μαέστρο, εννοεί και κάτι, και κάτι άλλο η κυρία Παπαδοπούλου. Κάτι που λέγαμε πριν, ότι αυτό το CD από μόνο του δείχνει μια δουλειά που έγινε με πάρα πολύ αγάπη. Όχι ότι το αγάπησε μόνο ο κόσμος, που και αυτό έχει γίνει, ναι, αλλά δείχνει ακριβώς ότι υπήρχε πολύ μεράκι και από πλευράς του δημιουργού, αλλά και της ερμηνεύτριας. Βέβαια, βέβαια, και όχι μόνο αυτό, είμαστε και πολύ αγαπημένοι φίλοι και πιστεύω πως η φωνή της Πίτσας είναι ακόμα καλύτερη από ό,τι ήταν λίγο παλιότερα. Αυτό το συζητάγαμε και εμείς, ότι κάτι κάνει και μένει αναλύωτη αυτή η εκπληκτική της φωνή. Εδώ έχουμε 8 τραγούδια συν 4. Αυτά, μαέστρο, γράφτηκαν για την κυρία Παπαδοπούλου ή υπήρχαν στο σιρτάρι και τώρα βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να τα πει? Τα 7 γράφτηκαν αποκλειστικά για την Πίτσα. Μάλιστα. Το ένα μόνο, αυτό το Αγάπες μου παλιές, ναι, το ακούσαμε. Ήταν ένα τραγούδι που έχει μια παλιά ιστορία, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και η στίχη είναι του Πυθαγόρα. Και έχω τραγουδήσει Πυθαγόρα κι εγώ τώρα. Ναι, τραγούδισε Πυθαγόρα. Και μάλιστα, πόσο, 3 τραγούδια έχει του Πυθαγόρα σε αυτό το δίσκο. Βεβαίως. Ναι.
Το Αγάπες μου παλιές λοιπόν είναι ένα παλιό τραγούδι που το είχα εγώ, που η μελωδία του, η αρχή της μελωδίας του είναι ένα παραδοσιακό αραβικό. Το εμπλούτησα κι εγώ με κάποιες φράσεις και το αναφέρω βεβαίως και στη, δίπλα στον τίτλο του αυτό. Ναι, βεβαίως. Όλα τα άλλα είναι καινούργια τραγούδια γραμμένα με πολύ αγάπη για την αγαπημένη μου την πίτσα. Μαέστρο, θα ακούσουμε σε λίγο το «Μετάνιωσες», και αυτό είναι σε στίχους Πυθαγόρα. Πόσο απόφαση χρειάζεται για να δώσει ο συνθέτης ένα τραγούδι που το έχει πει ο Στέλιος Καζαντζίδης σε μια γυναικεία φωνή και μάλιστα να δισκογραφηθεί? Κοίταξε, καταρχήν και οι δύο είχαμε μια σχέση με τον Καζαντζίδη, και η πίτσα έχει τραγουδήσει μαζί του. Ναι, βέβαια. Το πιο λογικό θα ήταν αν κάποιος, σε κάποιον επιχειρούσε να δώσω μια διασκευή σε ένα τραγούδι, αυτό θα ήταν σίγουρα από τους πιο καλούς η πίτσα να το πει. Και η ερμηνεία του αποδεικνύει ότι το πραγματικά το είπε πάρα πολύ καλά, πολύ καλά. Σε λίγο θα το διαπιστώσει και ο κόσμος. Και κάτι τελευταίο, μαέστρο, για να σας αποδεσμεύσουμε. Θα συνεχιστεί η κοσμοσυρωή και το χειμώνα που μας έρχεται στο περιβόλι? Το μόνο σίγουρο. Παντά και η δουλειά θα συνεχιστεί. Η κοσμοσυρωή θα το δείξει. Ο Θεός αγαπάει και μας αγαπάει, γιατί είμαστε αληθινοί. Και έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα. Έχουμε εκπληκτικούς τραγουδιστές. Όπως θα έχουμε και καινούργια τραγούδια φέτος. Και φέτος όλα καλά. Ωραία. Θα πάνε. Λοιπόν, μαέστρο, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδος να είναι και αυτός ο δίσκος. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου, για όλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Επίσης, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας για να απολαύσετε ερμηνεία αλλά και ένα τραγούδι που όλοι έχουμε αγαπήσει. Έφυγες απάνω στο θυμό σου, ήταν η φυγή σου, θάνατός σου. Γιατί ο χρόνος είναι δικαστής. Είχες το θάρρος να μ' αφήσεις, μπορείς και να με χαιρετήσεις. Και τώρα συλλογή σου, μες στην καταστροφή σου, το χέρι μου ζητάς για να πιαστείς. Μετάνιωσες, αλλά σε έχω ξεχάσει, κι ο πόνος μου κι αυτός μου έχει περάσει. Η πονεμένη μου καρδιά βρήκε αλλού παρηγοριά, και αν μετάνιωσες στο τρένο το έχεις χάσει. Νομίζες πως θα σε περιμένω, να με βρεις γυρνώντας νικημένο, και πως θα σ' ανοίξω για να μπεις. Μα το φαρμάκι σου που πήρα μου δώσε δύναμη και πείρα, και ούτε θα σ' ανοίξω και ούτε θα σ' αγγίξω, και δεν ακούω τι κι αν μου πεις. Μετάνιωσες, αλλά σε έχω ξεχάσει, κι ο πόνος μου κι αυτός μου έχει περάσει. Η πονεμένη μου καρδιά βρήκε αλλού παρηγοριά, και αν μετάνιωσες το τρένο το έχεις χάσει. Και αυτό το τραγούδι του Πυθαγόρα, κυρία Παπαδοπούλου, αλλά και το επόμενο που θα ακούσουμε, που έχει τίτλο «Άσε με να ζήσω μοναχός», μία ερώτηση. Αχ, αυτό το λατρεύω. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
Μάλιστα. Χρόνια, χρόνια. Δεν το έχω πει ποτέ ούτε σε μαγαζί. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και είναι το τραγούδι μου. Πείτε μου κάτι, ο Ζαμπέτας σας έβγαλε στο πάλκο. Στη συνέχεια συνεργαστήκατε με τον Μανώλη Χιώτη, μετά με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Νομίζω ότι είναι οι τρεις κορυφαίοι πυλώνες ελληνικής λαϊκής μουσικής, μετά τον Τζιτσάνη βεβαίως, έτσι. Πώς είναι να έχει ένας καλλιτέχνης συνεργαστεί και με τα τρία αυτά θηρία? Όταν ο Ζαμπέτας με έβγαλε, δεν καταλάβαινα κι εγώ τα πράγματα. Όταν όμως τραγούδησα με τον Χιώτη, ήμασταν μικρά παιδιά με τον Χρήστο. Μαζί πήγαμε στο Χιώτη. Ναι, βέβαια. Τότε δουλεύαμε με την Πόλη Πάνω και μετά πήγαμε όπως είμαστε με το Χιώτη. Ήμασταν νέοι άνθρωποι, πολύ νέα παιδιά. Με τον Χρήστο μαζί πήγαμε. Δεν καταλαβαίνεις. Βέβαια τον έβλεπα τον άνθρωπο. Και ο Χρήστος ήταν νέο παιδί. Πάντα το θαύμαζα και τώρα όμως το καταλαβαίνω περισσότερο. Τότε τον Νικολόπουλο δεν τον έβλεπα ως Νικολόπουλο. Ως παιδιά ήμασταν, που έγινε ένας πολύ ωραίος συνθέτης, που έγραφε. Τότε ξεκινούσε και έκανε πράγματα και τα τραγουδάγαμε παρέα. Δουλέψαμε πάρα πολύ με τον Χρήστο. Τώρα όμως, δηλαδή όταν χωρίσαμε και μετά και χωρίσαμε... Και άκουσε ο ένας τη δουλειά του άλλου. Ναι, χωρίσαμε τους δρόμους μας, αλλού εκείνος, αλλού εγώ σε άλλες δουλειές. Και όταν είδα, τώρα θέλω να πω, καταλαβαίνω τι είναι ο Χρήστος. Για μένα είναι ένας σπουδαίος συνθέτης. Για όλο τον κόσμο. Ένας σπουδαίος παίκτης. Εγώ τρελαίνομαι. Δηλαδή, τι να σου πω. Τώρα όμως βλέπω τα μεγέθη. Γιατί τότε ήμασταν παιδιά. Δεν μπορούσα να το βάλω πώς ήταν ο Νικολόπουλος με τον Χιώτη. Σωστά. Τώρα μπορώ να δω ποιος ήταν ο Χιώτης, ποιος ήταν ο Ζαμπέτας και τι είναι και ο Νικολόπουλος. Κατάλαβες, ο καθένας βέβαια είναι μια μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, άσε με να ζήσω μοναχός. Αυτό ναι, θα παίξουμε. Το τραγούδι τώρα. Μου. Χαρτί θα γίνει στάχτη, το μολύβι θα καεί. Αν καθίσω για να γράψω όσα μου κάνες εσύ. Αυτά που λέμε στα διαλύματα, κυρία. Δεν κάνε τα λέμε στον κόσμο όμως. Μα αυτό είναι ωραίο. Ναι, είπα ότι... Έκλαιγα όταν το άκουγα στο αυτοκίνητό μου και τράκαρα. Η καρδιά μου σε μισή. Άσε με να ζήσω μοναχός. Έγινα στο πόνο μου γιατρός. Να ανάψεις τη φωτιά. Άσε με να σε ξεχάσω πια. Δεν πιστεύω στα φιλιά σου και στα λόγια που μου λες. Δυστυχώς είσαι πλασμένη να γκρεμίζεις και να καίς. Κι αν μετάνιωσες δεν γιατρεύτηκαν τις καρδιάς μου οι πληγές. Κι αν μετάνιωσες δεν γιατρεύτηκαν τις καρδιάς μου οι πληγές. Άσε με να ζήσω μοναχός.
σπάσω πια. Το χαρτί θα γίνει στάχτη, το μολύβι θα καεί. Αν καθίσω για να γράψω όσα μου κάνες εσύ. Τραγουδώ τα δειλινά τα βράδια, ψάχνω τα μάτια σου να δω που κρύψαν τα σκοτάδια. Δάκρυα η ζωή πλημμύρισε. Ρίχνω ξανά την περηφάνια μου προς την πικρή ορφάνια μου. Σου πουν πως τριγυρνώ τις νύχτες στο λιμάνι, σε ψάχνω στον ωκεάνο που κύμα κύμα φτάνει. Ξανά την περηφάνια μου προς την πικρή ορφάνια μου. Πάρε τον δρόμο ξαναγύρισε, δάκρυα η ζωή πλημμύρισε. Ρίχνω ξανά στην πικρή ορφάνια μου. Άλλο ένα μεγάλο τραγούδι, κυρία Παπαδοπούλου. Μια επίσης πολύ όμορφη ενορχίστρωση που έκανε ο μαέστρος για να μπει και αυτό στο δίσκο. Η στίχη είναι του μεγάλου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Λοιπόν, χαίρομαι που ακούσαμε πολλά τραγούδια από το καινούριο δίσκο και έτσι ο κόσμος κατάλαβε ότι έλεγα αλήθεια στην αρχή, ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός και σπουδαίος δίσκος, όχι μόνο για σας, για την δισκογραφία μας. Η ερώτησή μου είναι η εξής, κυρία Παπαδοπούλου. Έχετε ζήσει μεγάλες στιγμές και του πάλκου αλλά και της δισκογραφίας βλέποντας το σήμερα. Καταρχάς, τι θυμάστε από τις μεγάλες αυτές στιγμές, τι θα αλλάζατε τότε, τι θα κρατούσατε σήμερα, βλέπατε κάποτε ότι όλο αυτό το 7 μέρες γλέντι θα φτάνε κάποια στιγμή που θα ερχόμασταν σήμερα που παίζουν οι καλλιτέχνες 2 μέρες το πολύ? Όχι, δεν το φαντάστηκα ποτέ αυτό το πράγμα. Σας στεναχώρησε, κυρία Παπαδοπούλου, γιατί αυτές όλες οι μεγάλες κυρίες του λαϊκού τραγουδιού που ζήσατε και οι άνδρες, σαν να έχουν μια στεναχώρια ότι σήμερα βιώνουν αυτή την κατάσταση στη δισκογραφία και στο τραγούδι. Φαίνεται στα μάτια σας. Στη δισκογραφία βεβαίως έχουμε μεγάλη στεναχώρια, ότι δεν γίνονται πράγματα. Αυτό είναι μια μεγάλη στεναχώρια. Το
αλλάξανε τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι γιατί τώρα είναι δύο μέρες και τότε ήταν 7. Μα άλλαξαν από το άσπρο και πήγαν στο μαύρο. Ναι, δεν, μα για όλα, για πολλά πράγματα όμως. Δεν είναι μόνο για τη δισκογραφία. Ναι, για πολλά πράγματα, ασφαλώς. Δεν είναι μόνο για τα μαγαζιά. Εδώ κλείνουν χρόνια, αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλάζουν τα μαγαζιά, τα μεγάλα γίνονται πιο μεγάλα, τα μικρά εξαφανίζονται. Άλλαξε ο τρόπος. Άλλο τρόπο. Εμείς ήμασταν ένας ανέμελος λαός. Καλός ή κακός, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό, για να είμαι και, θέλω να είμαι και ειλικρινής. Ίσως γι' αυτό φτάσαμε εδώ, στα δύσκολα. Αλλά όσο προχωράνε οι άνθρωποι και όσο βλέπουμε πράγματα και στην τηλεόραση και τι κάνει ο κάθε λαός και εμείς πάμε από πίσω, πιστεύω ότι γι' αυτό αλλάξαμε όλοι. Αλλάξαν τα πράγματα από μόνα τους. Δεν τα αλλάξαμε εμείς. Παντού. Αλλάξανε σε όλες, σε όλο τον κόσμο και σε... δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, να τα σηκώνεσαι το πρωί να ξενυχτάς μέχρι τις 5 το πρωί. Δεν μπορείς να κοιμάσαι 5 το πρωί και να, στις 7 να πας στη δουλειά. Έχετε απολύτως δίκιο. Γιατί άλλωστε τώρα πας στη δουλειά και πας πραγματικά στη δουλειά. Πας γιατί δεν έχει δουλειά και ψάχνει να βρει δουλειά. Και σε σκληρό μεροκάματο που μπορεί να βρει δουλειά. Δεν ούτε και δεν έχει δουλειά. Έτσι όπως το λέτε είναι. Αλλάξανε τα πράγματα, γενικώς αλλάξανε τα πράγματα. Σας λυπεί αυτό το πράγμα, κύριε Παπαδόπουλο? Με λυπεί. Σας μελαγχολεί? Ναι, εμένα, εγώ λέω άνθρωποι νοικοκυρέοι που σήμερα τους βλέπεις και μιλάνε για το καθημερινό του. Έχετε είναι δίκιο. Λυπηρό. Βεβαίως. Νοικοκυρέοι και με μεγάλες και σπουδαίες καταστάσεις να στερούνται βασικά πράγματα. Βασικά σύνορα. Πράγματα. Αυτό, αυτό είναι που με στεναχωρεί. Να μην το λέμε και για τους άλλους. Όλους μας έχει πάρει. Για όλους μας. Καθένα, δεν το συζητάω. Δεν μιλάμε για κάποιους άλλους. Μιλάμε το, για τους ίδιους μας τους εαυτούς. Μα αν δεν έχουμε δικές μας εμπειρίες, δεν μπορούμε να μιλάμε όλο για τρίτους. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι. Σε εμάς συμβαίνουν όλα αυτά. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Δεν ξέρω, δεν. Τώρα, το αν δεν δουλεύουμε 7 μέρες και δουλεύουμε 3 και 2, ο κόσμος δεν έχει τα απαραίτητα. Θα πάει να τραγουδήσει, θα πάει να διασκεδάσει. Κυρία Παπαδοπούλου, μια τελευταία ερώτηση. Εσείς οι καλλιτέχνες είστε πολύ πιο ευαίσθητα άτομα από τους υπόλοιπους. Γι' αυτό άλλωστε γίνετε καλλιτέχνες, εκτίθεστε στην σκηνή επάνω. Προχθές παρακολουθώντας τη συναυλία του Θάνου Μερκούτσικου στο Θέατρο Βράχων, άκουσα το Μίλτο τον Πασχαλίδη να λέει κάτι το οποίο εμένα με συγκίνησε, και επειδή αύριο θα είναι εδώ θα τον ρωτήσω και αύριο, ρωτώ και εσάς. Είπε ότι για μας τους καλλιτέχνες, εσείς ο κόσμος είστε η ασπίδα μας. Είναι έτσι? Χωρίς αυτούς δεν υπάρχουμε εμείς. Μα χωρίς τον κόσμο ο καλλιτέχνης πού να υπάρχει? Δηλαδή αν δεν πάει κανείς, ποιος θα τον ακούσει? Αν δεν αγοράσει το CD του, ποιος? Εμείς υπάρχουμε ακόμα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος. Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές τις δικές σας, και όχι μόνο τις καλλιτεχνικές, τις δύσκολες οικογενειακές στιγμές υγείας, πάντα ο κόσμος καταλαβαίνει, ο καλλιτέχνης, ότι έχει τη θετική ενέργεια του κόσμου. Βέβαια. Αυτό είναι. Αυτό μας κρατάει. Mm-hmm. Αυτό μας κρατάει. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν εγώ ακόμη τραγουδούσα αν δεν με αγαπούσε ο κόσμος. Σωστά, βέβαια. Αν δεν με ήθελε ο κόσμος να είμαι στην πίστα. Μάλιστα. Κυρία Παπαδοπούλου, ήδη ξεκίνησε και παίζει το τελευταίο τραγούδι. Μούταξες ταξίδι να με πας, της Σότιας Τσότου και του Χρήστου Νικολόπουλου. Εσείς μας πήγατε ένα πολύ όμορφο ταξίδι σήμερα. Χαίρομαι. Και θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων εδώ των συνεργατών του σταθμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή για μας να είστε για στο θέμα 104,6. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, απολαύστε ένα επίσης μεγάλο τραγούδι από μια μεγάλη, πολύ μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατόβραδο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 2 το μεσημέρι. Η Μιρέλα Πάχου και τη δεύτερη ώρα ο Μίλτος Πασχαλίδης. Να είστε καλά. Πόσο μ' αγαπάς, πόσο μ' αγαπάς.
μα στα τζάμια το νερό. Κι ούτε μια σταγόνα δεν ορίζω. Όλο μου το βιώσω τη φορώ. Η ψυχούλα μου και στη χαρίζω. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Μου δώσες ταξίδι να με πας. Πόσο μακριά ο κόσμος φτάνει. Πού αλλού καρδιά μου να με πας. Πήγα στο παράδεισο και φτάνει. Πόσο μ' αγαπάς, πόσο μ' αγαπάς. Η ώρα είναι 4. Θέμα 104,6.